Εγώ τσακωθώ. Διαβεβαιώσαμε τους εδώ τους εκπροσώπους, τους βουλευτές και τους συνεδρισμούς και τους δημάρχους που ήρθανε, ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα ολοκληρωθεί η αποτίμηση και θα πληρωθούν οι ζημιές και για τα πορτοκάλια και για τις ελιές σε κατάλληλο χρόνο, δηλαδή τότε που οι παραγωγοί θα πρόκειται να πουλήσουν τα προϊόντα τους, ότι υπάρχει μια σαφής πρόθεση της κυβέρνησης να κάνει δίκαιη αποζημίωση και όχι με βάση ισοπεδωτικούς κανόνες, και γι' αυτό δώσαμε παράταση και για τις ελιές να γίνουν δηλώσεις για την ζημιά μέχρι τις 24 Ιανουαρίου. Και ό,τι ισχύει με το καινούριο, με το νέο νόμο, αυτός που ισχύει προφανώς σήμερα. Ο ΕΛΓΑ εφαρμόζεται ο νέος νόμος. Δεν υπάρχει, υπάρχει ο νέος νόμος. Κύριε Γρηγοράκο, με τη δική σας πρωτοβουλία που πείσατε τον Υπουργό, τον κύριο Σκανδαλίδη, Αγροτικής Ανάπτυξης, και μαζί με τους υπολείπους βουλευτές του νομού, είμαστε εδώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το γνωστό θέμα των ζημιών που υπέστησαν τα πορτοκάλια και οι ελιές. Θα πω κάτι. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω σε εθνικές κυβερνήσεις ή ξέρω εγώ με οικουμενικές κυβερνήσεις. Πιστεύω όμως στην Εθνική Συνένεση. Και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σκανδαλίδης, ζήτησε τη συνένεση όλων μας εδώ σήμερα και νομίζω ότι το καταφέραμε. Νομίζω ότι οι Λάκωνες αγρότες θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Ο ΕΛΓΑ ήταν παρόν. Θα δούμε και το φοιτικό κεφάλαιο μέσα από το ΨΕΑ. Πάντως, ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι πολύ γρήγορα και οι δύο αυτές δράσεις θα ικανοποιήσουν τα αιτήματα των αγροτών της Λακωνίας στα πλαίσια της μεγάλης ζημιάς που πάθανε στις 12 του Δεκέμβρη, και από άποψη του καρπού και των εσπεριδοειδών, αλλά και της ελιάς και των δέντρων, και των δέντρων, και θα πάμε και στον καρπό και στο φυτικό κεφάλαιο από την πλευρά των ΨΕΑ. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας. Πιστεύω ότι θα τηρηθούν αυτές οι συμφωνίες που σήμερα είχαμε μετά από τη συζήτηση. Ο Υπουργός ήταν σαφής, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ ήταν σαφής και η παρέμβαση των συναδέλφων μου από τη Νέα Δημοκρατία ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν σήμερα εδώ για το καλό κλίμα που υπήρξε στη συνάντηση αυτή και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα φανούν πολύ γρήγορα. Εύχομαι και σε άλλες συζητήσεις που θα έχουμε και τα προβλήματα του νομού να έχουμε αυτό το κλίμα και αυτή τη συνένεση και την επιτυχία που είχαμε σήμερα εδώ. Άλλωστε και ο Υπουργός, ο κ. Σκανδαλίδης, ήταν σαφής και κατηγορηματικός ως προς την τελική τοποθέτηση ότι σε δύο μήνες θα έχει ολοκληρωθεί το όλο σύστημα. Και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ το είπε αυτό. Βέβαια, άφησε ένα μικρό παράθυρο εκεί στο θέμα του χρόνου για τις δηλώσεις για την απώλεια του ελαιολάδου και του ελαιοκάρπου. Γιατί θέλει λίγο προσωπικό παραπάνω και βέβαια οι ημερομηνίες θα τηρηθούν, είπε. Δεν νομίζετε όμως, κύριε Γρηγοράκο, ότι θα πρέπει οι αγρότες και εκτός από τους συνεταιρισμούς, οι αγρότες γενικότερα να ενημερωθούν αναλυτικά? Θα ενημερωθούν και ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα πάλι εδώ. Είναι και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ να μιλήσει, να τα πει. Θα τα πούνε και οι βουλευτές και πιστεύω ότι θα κάνουν μια σφαιρική ενημέρωση ο καθένας από τη δική του πλευρά. Ναι. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είσαστε παρόντες στα μεγάλα προβλήματα του νομού. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι εδώ και ο κύριος Δαβάκης. Όπως είπαμε στην αρχή, είναι και οι τρεις βουλευτές. Κύριε Δαβάκη, συμμετείχατε σε αυτή την σύσκεψη με τον Υπουργό, τον κύριο Σκανδαλίδη, της Αγροτικής Ανάπτυξης, και μάλιστα από ό,τι καταλάβαμε εμείς δημοσιογραφικά, ότι έχετε κατέληξε η σύσκεψη σε κάτι θετικό. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια? Επισημάναμε στον Υπουργό το πρόβλημα το οποίο έχει υποστεί οι περιοχές, έχουν υποστεί πολλές περιοχές του Νομού Λακωνίας εξαιτίας της παγοπληξίας. Είδαμε ότι πραγματικά υπήρξε πολύ συνενετικό κλίμα και πρέπει αυτό να το επισημάνω.
θεωρώ ότι και τα ζητήματα της αποζημίωσης των εσπεριδοειδών και τα ζητήματα τα οποία αφορούν γενικότερα τις πληγήσεις περιοχές από τον πάγο στον Ηλιόκαρπο γίνανε αποδεκτά όσον αφορά το αποζημιωτικό τους χαρακτήρα. Εδώ είμαστε να παρακολουθήσουμε την όλη κατάσταση. Πιστεύω ότι μείναν και οι συμμετέχοντες συνεταιριστές αγρότες ευχαριστημένοι. Από εδώ και μπρος αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο ζητάμε και θα επιμείνουμε και θα παρακολουθήσουμε είναι μέχρι τον τελευταίο Λάκωνα αγρότη ο οποίος έχει πληγεί από τον πάγο από 21-22 περίπου Δεκεμβρίου και μετά. Και με δίκαιο τρόπο βέβαια. Να ικανοποιηθεί. Ναι. Σαφώς με δίκαιο τρόπο ο κάθε πληγής Λάκωνας αγρότης, εσπεριδοκαλλιεργητής και ελοκαλλιεργητής πρέπει να αποζημιωθεί. Έτσι. Και νομίζω ότι κατά τούτο και η παρουσία η δική μας σε αυτή την σύσκεψη στον Υπουργό και με τους άλλους συνεταιριστές είναι να διασφαλίσει την τήρηση των συμφωνηθέντων στο ακριβώς τραπέζι πριν από λίγο. Και την εφαρμογή θεωρώ, του νόμου. Θεωρώ ότι και ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί και ο ηθικός νόμος πρέπει να εφαρμοστεί, ο Λάκωνας αγρότης να αποζημιωθεί όπως θα πρέπει να αποζημιωθεί από την παυλοπληξία την οποία υπέστη πριν από 15 περίπου μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δαβάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Αποστολάκο. Καλημέρα. Τον Γρηγόρη τον Αποστολάκο. Κύριε Αποστολάκο, σαν βουλευτής της Λακωνίας συμμετείχατε και εσείς στη σύσκεψη με τον Υπουργό, τον κύριο Σκανδαλίδη, και πραγματικά θέσατε και ορισμένα έναν προβληματισμό. Τι έχετε να μας πείτε γύρω από τον προβληματισμό σας και γενικότερα για το αποτέλεσμα της σύσκεψης? Είναι η δεύτερη που γίνεται. Είχε προηγηθεί μία που συμμετείχαμε και πάλι και οι βουλευτικοί εκπρόσωποι του νομού στην περιοχή της Σκάλας. Μιλάμε υπό τον κύριο Σκανδαλίδη. Πάρα πολύ σύντομα λοιπόν για τις ανάγκες ενημέρωσης να σας πω το εξής. Η πρώτη επισήμαση που κάνω είναι ότι εμείς στη Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε αποφασίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, στα πλαίσια της λειτουργίας την οποία οφείλουμε να έχουμε, να μην κάνουμε στήρα αντιπολίτευση, ούτε να λειτουργούμε με κομματικούς μειοπικούς φακούς. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την προάσπιση για να είμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι των τοπικών συμφερόντων, θα είμαστε δίπλα και θα στηρίζουμε. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι δεν επιλέξαμε την παρούσα σύσκεψη για να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Περιορίσαμε μόνον στο θέμα της αποζημίωσης. Τα ευρύτερα θέματα που απασχολούν το γεωργικό τομέα θα θυγούν σε άλλους χώρους και σε άλλους χρόνους. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την κατάρρευση γεωργικής παραγωγής. Τα θετικά σημεία λοιπόν είναι το γεγονός ότι ανεγνωρίζεται ότι υπάρχει ζημιά όχι μόνο στην περιοχή της Χάλας και στην περιοχή του Ασοπού, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα και από τον κ. Δαβάκη, αλλά και σε άλλες περιοχές του νομού Λακωνίας, μικρότερης έκτασης μεν, αλλά εξίσου σοβαρές, όπως είναι στην περιοχή της Πάρθης και στην περιοχή του Γηθίου. Άλλωστε το ετονίστηκε. Το τρίτο είναι, ζητήσαμε διευκρινήσεις για την τήρηση των όσων προβλέπει η νέα ρύθμιση, η οποία ισχύει μετά την αλλαγή του νόμου που έκανε η παρούσα κυβέρνηση πριν από ένα χρόνο, ενώ το νέο νόμο λειτουργίας του ΕΛΓΑ. Να τηρηθούν αυτές οι προθεσμίες οι οποίες είπε και ζητήσαμε κάποιες διαβεβαιώσεις, αν και κατά πόσον, επειδή το θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ολοκληρωθεί, να βγουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για να μπορέσουν να είναι συνεπείς στις διαβεβαιώσεις τις οποίες έδωσαν και σε εμάς τους βουλευτές, αλλά και στους εκπροσώπους των παραγωγών του τόπου μας. Εγώ θα σας πω κάτι έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Ότι εμείς στη Νέα Δημοκρατία, το είπαμε, διαφωνούμε με τον νόμο αυτό. Πιστεύουμε ότι δεν επιλύει τα προβλήματα διαχείρισης κρίσεων τα οποία προκύπτουν για τη γεωργική παραγωγή. Μέσα όμως, επειδή είναι ο νόμος του κράτους, μέσα στην παρούσα νομοθετική ρύθμιση, στηρίζουμε, όπως ακούσατε νωρίτερα, στηρίζουμε αυτά τα αιτήματα που έχουν να κάνουν με την αποζημίωση του φυτικού κεφαλαίου μέσω του ΨΕΑ και την αποζημίωση της παραγωγής. Από εκεί και πέρα, ελπίζουμε και θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια η οποία λειτουργεί προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αποστολάκο. Παρακαλώ. Είστε καλά. Κοντά μας έχουμε τον Δήμαρχο Μονεβασίας, του Δήμου Μονεβασίας, τον κύριο Ηρακλή Τριχύλη, ο οποίος βέβαια πέραν του δημαρχιακού, της δημαρχιακής του ιδιότητος, άλλωστε βγήκες και με την πρώτη Κυριακή κιόλας, σαρώσατε που λέει και η παροιμία, έχετε όμως και τεχνοκρατικές γνώσεις, δεδομένου ότι είστε και αγρότης παραγωγός, αλλά και τεχνοκράτης. Είδα μια σύσκεψη η οποία είχε αποτέλεσμα. Τουλάχιστον σε μερικά σημεία τα οποία είχαμε εμείς ήδη προβληματιστεί.
Θα ξέρετε ότι στο Δήμο της Μονεβασιάς και ειδικά σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν αρκετά μεγάλες ζημιές και στις ελιές βέβαια αλλά και στα εσπεριδοειδή. Έτσι το πρώτο που ζητήσαμε και επετεύχθη είναι ορισμένοι παραγωγοί οι οποίοι δεν είχαν δηλώσει τις ελιές με το άνοιγμα αυτό της τωρινής αναγγελίας παγετού να μπορέσουν να τις δηλώσουν. Σωστό. Αυτό ήταν ένα βασικό αίτημα, το απεδέχθη ο Υπουργός, το απεδέχθη και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ και νομίζω ότι αυτό είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει ένα βασικό θέμα το οποίο διευκρινίστη, αλλά έχω μερικές επιφυλάξεις γιατί κάθε καινούριο δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστεί, ότι πιθανότατα οι αποζημιώσεις αυτές που το πρώτο... Όχι, θα καθυστερήσουν, θα γίνουν με το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει πια τον ΕΛΓΑ. Πράγμα που δηλώθηκε ναι, καθαρά και θα δούμε γιατί είναι ένα εφαρμόζεται πρώτη φορά. Οπότε θα θέλει διάφορες διευκρινήσεις, ίσως διατάγματα, ίσως υπουργικές αποφάσεις, δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη να δούμε πώς θα γίνει. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτιμηθούν σύντομα οι ζημιές στις ελιές, γιατί ξέρετε ότι ο κόσμος ήδη μαζεύει, το λάδι είναι υποβαθμισμένο κατά περιοχές, χάνονται, πέφτουν κάτω και σε μεγάλο βαθμό, οπότε ό,τι είναι θα πρέπει να γίνει τάχιστα. Και επίσης αυτό που αποκομίσαμε, και εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Υπουργό για παλιότερες συνεργασίες που είχαμε όταν ήταν Υπουργός Εσωτερικών, είναι αποτελεσματικός. Νομίζω ότι θα μπορέσει ορισμένα πράγματα τα οποία ζητάνε οι αγρότες τουλάχιστον να τα κάνει. Του θέσαμε επίσης, του έθεσα εγώ με ένα υπόμνημα το θέμα της νομιμοποίησης των γεωτρήσεων, που είναι ένα βασικό θέμα για τους αγρότες. Γιατί και ιδιαίτερα σε εσάς, εκεί που έχετε την περιοχή. Σε εμάς έχει ένα μεγάλο κόστος, 2 με 2.500 ευρώ για τον κάθε αγρότη. Μου είπε ότι ήδη το επεξεργάζονται αυτό να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια καλή αντιμετώπιση. Ως προς τη διαχείριση τουλάχιστον. Ως προς την νομιμοποίηση των γεωτρήσεων. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα και διαχείριση. Προφανώς σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να παρθούν και να ληφθούν όλα αυτά τα μέτρα για τη διαχείριση του νερού, γιατί ξέρετε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ξέρετε επίσης ότι φέτος είχαμε μια κακή υδρολογικά χρονιά. Σωστό. Και το πρόβλημα θα επιταθεί. Από αυτή τη μεριά είμαι ευχαριστημένος. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ θετική συνάντηση. Όλοι όσοι παρευρισκόμενοι, βουλευτές, πρόσωποι εδώ των συνεταιρισμών του Δήμου Ευρώτα, νομίζω ότι ήταν μια επικοδομητική κουβέντα. Πάντως είχαμε δηλαδή μερικά πράγματα τα οποία ζητούσαμε. Έγινε η δέσμευση που επίσης θέλαμε, γιατί σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, όταν τα πάντα είναι ένα αμφιβόλο, τουλάχιστον θέλεις μια εξασφάλιση ότι αυτά, οι ζημίες αυτές θα αποζημιωθούν. Και αυτή την πήραμε. Και την επανέλαβε και σε εμάς ο ίδιος ο κ. Καμπαγίδης. Όπως το είπατε. Αυτές τις ημέρες άλλωστε έχουμε να κάνουμε και μια πιο εκτενέστερη συζήτηση στο Δήμο σας για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη ενημέρωση των τηλεθεατών μας και ιδιαίτερως των αγροτών που είναι εδώ που τα λέμε, που είναι η ομάδα του πληθυσμού που πραγματικά δεινοπαθεί αυτή την εποχή. Ναι, αλλά που θα μείνει τελευταία, θα αντέξει. Θα μείνει τελευταία πράγματι. Όπως τότε παλιά. Έτσι είναι. Κύριε Τριχύλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι και καλή δύναμη. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Κοντά μας είναι ο κύριος Ηλίας Παναγιωτακάκος, ο οποίος αναπληρεί αυτή τη στιγμή τον Δήμαρχο του Δήμου Ευρώτα, είναι και αντιδήμαρχος και αρμόδιος για τα θέματα τα αγροτικά και όχι μόνο. Έχετε πολλές αρμοδιότητες, κύριε Παναγιωτακάκο, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτά. Τώρα όμως είμαστε εδώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που πραγματικά εκπροσωπώντας το Δήμο Ευρώτα, καθότι ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Γρυπιώτης, ήδη βρίσκεται σε άλλες πιο σε επίγουσες δουλειές, υποχρεώσεις. Θέλω να μας πείτε τελικά πώς είδατε την σύσκεψη υπό τον κύριο Σκανδαλίδη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Κοιτάξτε να δείτε, η σύσκεψη με τον Υπουργό Γεωργίας νομίζω είχε μια θετική έκβαση. Το βασικό... Αυτό μας δήλωσε και ο ίδιος. Βασικό θέμα βέβαια ήταν οι αποζημιώσεις από την πράγματι πρωτοφανή καταστροφή στις καλλιέργειες των ελαιοκομικών προϊόντων, των εσπεριδοειδών και πευθυκών κτλ. Όπως είδατε, θέσαμε στον Υπουργό να παραταθούν οι δηλώσεις και στον τομέα των ελαιοκομικών προϊόντων για τις δηλώσεις τις οποίες πρέπει να κάνουν οι αγρότες. Γιατί, όπως γνωρίζετε, το φαινόμενο της καταστροφής είναι εξελισσόμενο
και ο Υπουργός δέχτηκε την πρόταση την οποία υποβάλαμε ως Δήμος Ευρώτα ασμένος. Η δεύτερη πρόταση που θέσαμε ήταν να γίνει μια σύσκεψη για τα προϊόντα της ελιάς και του ελαιολάδου. Αυτή τη στιγμή και όπως είδατε μετά την εξέλιξη της δεσμεύσης του Υπουργού αλλά και του αρμοδίου του ΕΛΓΑ σε αυτή τη φάση δεν χρειάστηκε. Του Προέδρου του ΕΛΓΑ, του κ. Σαρή, δεν χρειάστηκε. Εκείνο το οποίο μένουμε με την διαβεβαίωση και τη δέσμευση, διότι όπως γνωρίζετε ο κ. Σκανδαλίδης στη Λακωνία έχει αρκετές υποχρεώσεις, φέρει. Μα έχει δεσμεύσει και υποχρεώσεις από την εποχή των πλημμυρών του 1999 ως αρμόδιος υπουργός και νομίζω ότι έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις του έτσι όπως εξέφρασαν και οι βουλευτές αλλά και οι δημαρχικοί συμμετέχοντες στη σύσκεψη. Είναι ένα πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης και σε αυτό ελπίζουν και οι Λάκωνες και οι θεσμικοί εκπρόσωποι της Λακωνίας. Έχουμε καλές εμπειρίες από τον κύριο Σκανδαλίδη, ναι. Άρα έχει αποσπάσει την εμπιστοσύνη όλων μας. Ακριβώς, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, το θετικό της συζήτησης ήταν ότι οι αποζημιώσεις θα δοθούν στον προκαθορισμένο χρόνο, θα είναι σε πραγματικό επίπεδο αλλά και στους πραγματικούς δικαιούχους. Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο βγαίνει ως δεύτερο θέμα, ότι δεν υπάρχουν ούτε πλειοδοσίες ούτε λαϊκισμοί πάνω στην πλάτη των αγροτών, γιατί η περίοδος είναι πάρα πολύ κρίσιμη και θα πρέπει να είμαστε φιδωλοί στις υποσχέσεις μας και προπαντός να προσεγγίσουμε τα ζητήματα της αγροτικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα των καταστροφών με την αρμόζουσα σοβαρότητα την οποία πρέπει να έχουμε όλοι μας. Και ιδιαίτερος όταν οι αγρότες είναι ο κλάδος που δεινοπαθεί αυτή τη στιγμή. Δεν αρκεί να λέει κανένας ότι είμαστε στο πλευρό των αγροτών. Χρειαζόμαστε συνεχή αγώνα και διαρκή και προσπάθεια. Και αυτό το οποίο νομίζω ικανοποίησε τους συμμετέχοντες είναι η νέα δομή του ΕΛΓΑ. Τα βασικά της σημεία φαίνονται θετικά, γιατί ένας νόμος δείχνεται στην πράξη. Και το τρίτο είναι ότι πλέον τα νέα σχέδια νόμου, τα οποία θα φέρει ο Υπουργός, τόσο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς όσο... Άλλωστε, όπως δήλωσε, τα περισσότερα ήδη τα έχει ετοιμάσει και εντός των ημερών προχωράει. Και βεβαίως είναι η μεγάλη σύσκεψη σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου με τους εκπροσώπους... της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ετοιμαστεί το περίφημο καλάθι της Πελοποννήσου, το οποίο σημαίνει πάρα πολλά για τον αγρότη από την παραγωγή στην μεταποίηση, στην ταυτότητα του προϊόντος και αυτό βέβαια θα γίνει με τη συνδρομή επενδύσεων έτσι ώστε ο αγρότης να έχει δίπλα του και την τεχνογνωσία, πολύ δε περισσότερο τις υποδομές για να μπορέσουμε στη νέα ΚΑΠ να βγούμε ανταγωνιστικά, ιδιαίτερα οι νέοι αγρότες, τα νέα παιδιά, τα οποία σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον πρέπει να δουν ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να δουλέψουμε και εμείς με τις υπηρεσίες μας, και εδώ είναι η δέσμευσή μας, τόσο του κυρίου Γρυπιώτη όσο και αυτό και ολοκληρώνω. Είναι η δέσμευσή μας ότι και ο Δήμος Ευρώτας θα συμμετέχει στο διάλογο για τη νέα ΚΑΠ. Ωραία. Μένουμε άλλωστε, λοιπόν. Έχετε και το μεγαλύτερο ποσοστό σε αγροτικό πληθυσμό. Ακριβώς. Μένουμε λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε στους αγρότες μας είναι ότι θα πάμε σε πραγματική προσέγγιση των ζημιών τους και όπως είπε και ο Υπουργός, η πληρωμή θα γίνει στον εκείνο τον χρόνο όσα να είχαν το προϊόν τους προς πώληση. Προς πώληση, ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παναγιωτακάκο. Καλή επιτυχία. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Σωτήρη Μένεγα. Είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εσπεριδοειδών Σκάλας. Και πραγματικά έχετε κάνει και ένα καταπληκτικό εργοστάσιο συσκευασίας και όχι μόνο. Όπως θα έχετε διαπιστώσει κύριε Φελούρη, ο ΑΣΕ Σκάλας δεν μένει στα λόγια. Κάνει έργα. Και τα έργα είναι τα έργα που έχουμε να παρουσιάσουμε, τα κτηριακά και οι εγκαταστάσεις μας και βεβαίως οι πρωτοβουλίες που παίρνει. Οργάνωσαμε μια συνδιάλεξη στα γραφεία του ΑΣΕ Σκάλας. Παρευρέθηκαν οι βουλευτές, οι ναι, δήμαρχοι. Είναι μια προετοιμασία που κάνατε πραγματικά και οφείλουμε ακολούθησε η σημερινή ημέρα εδώ στο Υπουργείο Γεωργίας. Βεβαίως. Με πρωτοβουλία του έκλεισε το σύντομο αυτό ραντεβού με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σκανδαλίδη. Θέλω τώρα. Σωτήρη, κύριε Μένεγα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να μας πείτε τις τελικές σας εντυπώσεις με δύο λόγια της σημερινής σύσκεψης υπό τον κύριο Σκανδαλίδη. Εμείς οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό που μας δέχτηκε.
Όμως αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι ο Υπουργός ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ για τις ζημιές και θεωρώ ότι οι αποζημιώσεις θα είναι, όπως μας υποσχέθηκε, άμεσες και δίκαιες. Ναι. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που εγώ έλαβα σήμερα. Τα οποία συμφωνείτε. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό ζητάμε εμείς. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα περίεργα πράγματα. Ζητάμε άμεση αποζημίωση και δίκαιη αποζημίωση. Δηλαδή, όταν λέτε δίκαιη, εννοείται αυτός που έπαθε μια ζημιά. Ακριβώς, α, ακριβώς. Να αποζημιωθεί για την α ζημιά. Ακριβώς αυτό. Δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω από αυτό που έχει συμβεί. Αλλά ούτε και λιγότερα. Μα δεν το κουβεντιάζουμε. Γι' αυτό σας λέω πάλι, ο ΑΣΕ ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε τη διαδικασία αυτή. Τις συγκεντρώσεις για να προχωρήσουμε το θέμα της καταστροφής. Γιατί, κύριε Φελούρη, η καταστροφή είναι μεγάλη. Έτσι, εμείς δεν είπαμε εδώ ότι αλλού δεν έχει γίνει και αλλού έχει γίνει. Εμείς είπαμε αλλού έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά και αλλού έχει γίνει λίγο μικρότερη. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και τον Ελλάδα που είναι και σήμερα μαζί. Να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κοντά μας είναι ο κύριος Στέλιος Αρής, είναι ο αντιπρόεδρος των ομάδων παραγωγών της Ελλάδας. Ο κύριος Αρής λοιπόν συμμετείχε στην σύσκεψη εδώ υπό τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σκανδαλίδη, και θα ήθελα, κύριε Σαρή, να μας πείτε το τελικό συμπέρασμα. Χωρίς πολλά λόγια, τα είπανε όλα οι προηγούμενοι που... Επειδή τα έχουν πει όλα και τα ακούσατε και στη σύσκεψη, Θέλω το προσωπικό σας. Εγώ θα ξεκινήσω ευχαριστώντας το Ελλάδα TV που ήταν σήμερα κοντά μας, τον κύριο Λεωνίδα Γρηγοράκο που έκλεισε το ραντεβού άμεσα, τον υπουργό που μας δέχτηκε και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Σαρή, ο οποίος ανταποκρίθηκε διπλά την Κυριακή, ήταν κάτω στη σύσκεψη της Σκάλας, η οποία έγινε διευρυμένη και μεγάλη και υποσχέθηκε όλα πράγματα. Και σήμερα με τον υπουργό να υπόσχεται ότι θα το κοιτάξουν το θέμα και όσοι έχουν ζημιά πραγματικά θα πάρουν λεφτά με το καινούριο σύστημα του ΕΛΓΑ, το οποίο είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά είναι κάτι δικό μας και πρέπει να το διαφυλάξουμε, να μην το χάσουμε. Είναι ό,τι χειρότερο θα υπάρξει στον αγρότη αν χάσει το ΕΛΓΑ του. Είναι η ασφάλειά του. Σωστό. Σκεφτείτε ένα αυτοκίνητο ανασφάλιστο, τι έχει να γίνει. Έτσι. Το ίδιο πράγμα. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να το διαφυλάξουμε όλοι εμείς οι αγρότες. Και για το οποίο πληρώνεται κιόλας. Πληρώνουμε, βεβαίως. Πληρώνουμε και είναι ανταποδοτικό με μια μικρή ενίσχυση πλέον από το κράτος. Από εδώ και πέρα πρέπει όσοι παθαίνουν ζημιά να δηλώνουν τις ζημιές τους και πιστεύουμε με το καινούριο σύστημα ότι σίγουρα θα αποζημιώνονται. Και με τη διαβεβαίωση που μας έδωσε ο Υπουργός, είναι σίγουρο ότι θα αποζημιωθούν. Μιλήσαμε και για άλλα θέματα όπως ακούσατε, για το θέμα της ελληνοποίησης, τα εισαγόμενα, πορτοκάλια, τις τιμές, για τις τιμές που πίνουν την πορτοκαλάδα. Έχουμε μαλλιά να ξάνουμε που λέμε. Ξεκινήσαμε τώρα και με το καινούριο σύστημα, όπως μας είπε, ότι θα συζητήσουμε και για τους καλλικρατικούς μάλλον συνεταιρισμούς. Θα έχουμε μεγάλους αγώνες μπροστά μας. Να δούμε, ευχόμαστε να είναι για το καλύτερο των αγροτών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε να είστε καλά εσείς και το κανάλι σας. Καλή χρονιά σε όλους και να σας έχουμε πάντα κοντά μας. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και να πετυχαίνετε αυτά που πρέπει. Εμείς να τα παλεύουμε πάντα. Οι αγρότες θέλουν βοήθεια πάντα. Είναι σε δύσκολη κατάσταση. Πολύ μεγάλη κατάσταση. Η κατάσταση είναι σε δύσκολη, ίσως σε πρωτόγνωρη για τα χρονικά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.